Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Λεονταράκη. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, νομίζω να καταγραφεί αυτή η αγωνία που μου μεταφέρατε στην χθεσινή την ημέρα. Λοιπόν, για να δώσουμε τα δικά σας τα δεδομένα. Τα δικά μας δεδομένα, κυρία Αγγέλα, είναι ότι η μελισσοκομεία στην Κρήτη φέτος πεθαίνει. Φωνάζουμε πολλά χρόνια. Τώρα εγώ προσωπικά από το 2018 που έχω αναλάβει πρόεδρος του Ηρακλείου, φωνάζουμε για την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ, φωνάζουμε για την ξηρασία και την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς ακούμε μόνο μεγαλεπίβολα σχέδια, ακούμε μόνο πράγματα τα οποία δεν υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια καταστροφική χρονιά. Θα την βάλω δίπλα-δίπλα με την καταστροφική χρονιά πέρυσι της Θεσσαλίας, αλλά το άλλο άκρο. Αυτοί πνίγηκαν από το νερό, εμείς και εγώ είμαστε από την ξηρασία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με την ταχόπλακα που μπήκε με τον προχθεσινό αλόκοτο κάψωνα, τον τριήμερο αλόκοτο κάψωνα, ο οποίος δεν τον έχουμε ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια, ήταν μια τμερή ζέστη σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη. Οι μέλισσες έχασαν τεράστιους πληθυσμούς στην αναζήτησή τους για νερό, και το θυμάρι ό,τι ήταν να βγει, ό,τι είχε απομείνει από αυτό, δυστυχώς ξεράθηκε. Και ό,τι έχει ανοίξει είναι δηλαδή μικρές παρτίδες που λέμε στα βουνά, αυτό δεν ευδοκιμεί λόγω της ξηρασίας. Άρα εδώ μιλάμε για μια έκτακτη ανάγκη στη μελισσοκομεία. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι χάνεται καθημερινά ζωικό κεφάλαιο, το οποίο δεν μπορεί να στηριχθεί από τον παραγωγό, γιατί η μέλισσα ζει από τον νέκταρ και από την γύρη. Μιλάμε για μια πρώιμη νεκρή περίοδο στην Κρήτη, η οποία έχει 7,5 μήνες να βρέξει, και ότι η Κρήτη και τα νησιά της Ελλάδας από την Ικαρία μέχρι την Κρήτη αυτή τη στιγμή πάνε για μηδενικό τρίγο και για τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τώρα τι να πω, πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά δεν ξέρω. Πώς μπορούν να σας βοηθήσουν επίσης δεν ξέρω. Τι είναι αυτό που εσείς προτείνετε επίσης, να καταλάβουμε θέλουμε. Το πρωταρχικό που ζητάνε οι μελισσοκόμοι και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα θα τολμήσω να πω, το οποίο δεν μπορεί κάθε πρέπει που θα πάθουμε ένα δυστύχημα, ένα ατύχημα, θα μας προκύψει κάτι, ένα τέτοιο πρόβλημα, να μιλάμε για αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ, να κάτσουμε επιτέλους σοβαρά κάτω, να αλλάξουμε τον απαρχαιωμένο κανονισμό του ΕΛΓΑ όσον αφορά την ανύπαρκτη μελισσοκομεία. Πρώτο και κύριο είναι αυτό. Το έκτακτο της περίπτωσης αυτή τη στιγμή είναι να ενσύψουν όλοι οι φορείς απάνω στη μελισσοκομεία της Κρήτης και της Ελλάδας, θα τολμήσω να πω. Τα νησιά μας έχουν τεράστιο πρόβλημα φέτο. Μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος είναι αναπτυσσόμενος, απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, οι οποίοι φέτος πάνε για μηδενικό τρίγο. Και αν θυμάστε καλά, το κυριότερο θέμα των κινητοποιήσεων των μελισσοκόμων πανελλαδικά την προηγούμενη χρονιά είναι ότι είχαμε μια απώλεια εισοδήματος 60%. Δηλαδή, μπήκαμε χωρίς χρήματα σε αυτή τη χρονιά. Ευελπιστούσαμε να μας βοηθήσει ο καιρός να συντηρηθούν οι μέλισσες, μήπως και πάνε κάπως μόνες τους, να μην θέλουν συντήρηση. Δεν το κατάφερε η φύση αυτό, δεν μας το έδωσε. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάμε εμείς είναι να ενισχύσει η πολιτεία απάνω μας, να ενισχύσει τη μελισσοκομεία, μήπως σώσουμε το ζωικό κεφάλαιο. Τόσα χρόνια τα καταφέραμε πια στραβά και το σώζαμε. Είχαμε πάλι απώλειες. Φέτος οι απώλειες φοβούμε ότι θα χάσουμε παραπάνω από τις μισές μέλισσες λόγω πείνας. Άρα το πρόβλημα είναι τρομερά σοβαρό και χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης. Πώς μπορεί αυτό να το καταφέρει η πολιτεία, διότι από τη στιγμή που σας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, είναι μέσα στο κοινοβούλιο και τα λέτε όλα αυτά δημόσια, νομίζω ότι και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορούν και να το μεταφέρουν. Μέσω του ΕΛΓΑ είναι το ένα κομμάτι της στήριξης και της αλλαγής του κανονισμού να περιλαμβάνει και εσάς σε ό,τι έχει να κάνει με αποζημιώσεις, θέλετε να πείτε, εάν το καταλαβαίνω
κάνω σωστά. Και το δεύτερο, μισό λεπτό. Και το δεύτερο το κομμάτι, εάν πάλι το καταλαβαίνω σωστά, είναι αυτό το περίφημο το ΙΠΑΤ να δώσει εκείνα τα κίνητρα για να μην χαθεί ο πληθυσμός από τη στιγμή που δεν μπορεί να βγει έξω στη φύση να φάει, να έχετε τις πρώτες ύλες για να το ταΐζετε εσείς. Αυτό λέτε? Φυσικά και λέμε. Μιλάμε εδώ για μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Διότι και χρήματα δεν υπάρχουν και η φύση δεν βοηθάει. Καταλαβαίνετε ότι αν ένα από τα δύο κάποιος δεν μπορεί να το βοηθήσει, για ένα κλάδο όπως είναι η μεσοκομεία, για μια Κρήτη αυτή τη στιγμή η οποία είναι, έχει το 10% μπορεί και παραπάνω της εγχώριας παραγωγής μελιού, για μια Κρήτη που έχει την πιο πυκνή μεσοκομεία ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο σε όλη την Ελλάδα, τη μεγαλύτερη μεσοκομική περιφέρεια στην Ελλάδα, εάν δεν ενισχυθεί ας πούμε η Κρήτη, τα νησιά, τα οποία είναι ξερά, πώς θα το κάνουμε? Και η ζημιά που έχει γίνει βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί και εκεί έχουμε απώλεια ιδρύματος, πολλές νομές δεν καταλήξανε σε τρίγο, αυτός ο κλάδος θα αφανιστεί. Δεν υπάρχει λόγος ένα σαραντάρης αυτή τη στιγμή, με τόσες υποχρεώσεις επιχειρηματικές, γιατί είναι μια σοβαρή επιχείρηση με ισοκομεία, και οικογενειακές, να κάτσει να έχει μια ενασχόληση επαγγελματική στη μεσοκομεία. Αν θέλει να αφανιστεί ο κλάδος της μεσοκομείας, η αρχή να γίνει από την Κρήτη, ας πάρουν το κρίμα στο λαιμό. Μα εγώ θυμάμαι κύριε Λονταράκη, πιθανότατα να κάνω βέβαια λάθος ή τέλος πάντων να με οδηγεί η θύμιση μου σε άλλους κλάδους. Αλλά αν θυμάμαι καλά, είχατε επαφές και ήσασταν και να το πω ας πούμε ικανοποιημένοι εν μέρη από τη στροφή του ΙΠΑΤ σε ό,τι έχει να κάνει και προς το δικό σας τον κλάδο. Αν θυμάμαι καλά. Φυσικά και ήμασταν ικανοποιημένοι. Εγώ προσωπικά θα δηλώσω ότι είδα ένα υπουργό που στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα υπουργεία που μπαινοβγαίνω δεν έχω ξαναδεί τέτοιο υπουργό. Έκανε η Θεσσαλία, έκανε πολλά πράγματα για τη Θεσσαλία ο συγκεκριμένος υπουργός. Και ο προηγούμενος, θα πω για τον κύριο Κεντρίκογλου, κατάφερε για το ουκρανικό ζήτημα και μας ενίσχυσε με 8 ευρώ ανακυψέλη σε όλη την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να επαναληφθεί και τώρα, γιατί γνωρίζουμε ότι δόθηκε παράταση λόγω ουκρανικού ζητήματος ή ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ουκρανικού ζητήματος. Άρα υπάρχουν τρόποι, αρκεί να υπάρξει βούληση, να σωθεί η μεσοκομεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέσο της σεζόν, στα μέσα του Ιουνίου, που τώρα έπρεπε κανονικά να ανοίγει το θυμάρι στην Κρήτη, και τώρα είναι ήδη το 85-90% είναι ξερό, το άλλο στα βουνά δεν θα έχει την ίδια κατάληξη, δεν θα έχει καλή εξέλιξη. Άρα μιλάμε για μηδενικό τρίγωνο στο βασικό μας εισόδημα και αναμένουμε το ΠΕΦΚΟ να μην το χτυπήσει ο αέρας, να μην το χτυπήσει ο καύσωνας. Είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να μην δώσει και το ΠΕΦΚΟ. Άρα αν υπάρξει πολιτική βούληση μπορεί να δοθεί μια αποζημίωση να σώσουμε το ζωικό κεφάλαιο. Αν θέλει να λέμε ότι έχουμε μελισσοκομεία στην Ελλάδα, μια μελισσοκομεία που είναι πρωτοπόρα σε όλη την Ευρώπη. Είπατε το 10% της εγχώριας παραγωγής παράγεται στην Κρήτη, ακολουθούν τα νησιά και στη συνέχεια η υπηρετική Ελλάδα με όλα τα χτυπήματα που έχει και η υπηρετική Ελλάδα. Γιατί θυμάμαι και εσάς να λέτε ότι εξαιτίας και των πλημμυρών και των καταστροφών στην Θεσσαλία, όσοι πήγαιναν από την υπηρετική Ελλάδα τα μελίσια τους προς τα εκεί για επικονίαση, προς τις περιοχές αυτές, δεν μπορούσαν μετά τις πλημμύρες να τα πάνε, γιατί τα πάντα είχαν καταστραφεί. Θυμάμαι καλά? Φυσικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πεδία καταστροφών στην Ελλάδα. Το ένα είναι στη Θεσσαλία, το οποίο θέλει πολλά χρόνια για να συνέλθει, και η μελισσοκομεία, αλλά και η βιοποικιλότητα του τόπου. Και η Κρήτη. Είναι πολλά σημεία στην Κρήτη αυτή τη στιγμή που καήκαν ολοσιερός, ας πούμε, από τον καύσωνα, από την ξηρασία, θα πω, είχε από τον καύσωνα, τα οποία κινδυνεύουν να μην ξανανοίξει ποτέ το θυμάρι. Μιλάμε για τα ακριβότερα και από τα καλύτερα μέλια της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το σύνολο της νησιωτικής χώρας ότι παράγει μέλι, άσχετα με την ποσότητα. Φυσικά, αν φανταστείτε ότι τα νησιά μας, ας πούμε, είναι μονοποικιλιακά, δηλαδή έχουν μόνο θυμάρι. Ένα άνοιγμα κάνει το θυμάρι και τελείωσε. Αναφέρεστε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο, πού αναφέρεστε? Σε όλα τα νησιά ισχύει αυτό που σας είπα. Δεν έχουν τη βιοποικιλότητα της Κρήτης, δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τη θρύμπα, δεν έχουν τη φασκομιλιά, δεν έχουν πολλά πράγματα. Εμείς έχουμε μια ακμάζουσα μελισσοκομική σεζόν από την αρχή της άνοιξης μέχρι τη συγκομιδή του θυμαριού. Αυτοί οι άνθρωποι συντηρούν μελίσια για το άνοιγμα μόνο του θυμαριού. Εκεί κάνει το μεγάλο μπαμ
τα νησιά έχουν ένα τρίγο, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τη Ρόδο που έχει και ένα Τεύκο, τα οποία κάηκαν και αυτά πέρσι, άλλη καταστροφή εκεί πέρα, οι οποίοι άνθρωποι έχουν ένα τρίγο το χρόνο, ο οποίος και αυτός είναι χαμένος. Μάλιστα. Πάτε για ακραίες καταστάσεις. Πάτε σε νέα συνάντηση με τη νέα ηγεσία του ΙΠΑΤ. Περιμένουμε να συσταθεί η νέα ηγεσία του ΙΠΑΤ. Έχουμε ένα σωρό θέματα να προσκομίσουμε εκεί πέρα. Θα τα βάλουμε τα κατεπήγοντα με προτεραιότητα. Θα τα προωθήσουμε. Οι διεκδικήσεις μας, οι προτάσεις μας είναι ήδη από εκεί. Γιατί γνωρίζαμε ότι τουλάχιστον για την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ θα γινόταν το Γενάρη μία διαβούλευση, Φλεβάρι μία διαβούλευση. Δεν κατέληξε να γίνει. Τώρα ήταν να ξαναγίνει. Άλλαξε το υπουργικό σήμα. Δεν ξέρουμε. Οι προτάσεις μας είναι εκεί από την προηγούμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Τεκμηριωμένες, όμορφα και ωραία, να δούμε τι θα γίνουμε. Θα πατήσουμε στα πόδια μας ασφαλιστικά επιτέλους σαν επάγγελμα. Αν θα πατήσουμε στα πόδια μας και υπάρχει πολιτική συνέχεια, αυτό είναι το μεγάλο το ζητούμενο, από Υπουργείο σε Υπουργείο, ηγεσία σε ηγεσία και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τι ταΐζετε τις μέλισσες? Τις ταΐζουμε αυτή τη στιγμή ζαχαρόπαστες. Τους δίνουμε γύρι, την οποία όποιος πρόλαβε να εξοικονομήσει την άνοιξη με κάτι ειδικές γυροπαγίδες που τις μαζεύουμε. Θα χρειαστούν πάρα πολλές ποσότητες γύρις αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πάρα πολύ ακριβό προϊόν η γύρι και δυσέβρετο πλέον. Και το τεράστια η ανάγκη του στη κοιλιά που κάνει ο τόπος αυτή τη στιγμή από την ξηρασία μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι εμείς που έχουμε μεγάλους αριθμούς μελισσών, είμαστε επαγγελματίες, τα κοστολόγια αυτή τη στιγμή εκτινάσσονται και δεν τα αντέχουμε, δεν μπορούμε να... Επίσης, λύστε μου άλλη μια απορία, επειδή είπατε ότι πραγματικά αποδεκατίστηκε ο πληθυσμός των μελισσών εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και της εξηρασίας. Μέχρι στιγμής, γιατί απώλειες μιλάμε από ό,τι γνωρίζετε? Οι απώλειες κάθε μέρα είναι και πιο απρόβλεπτες, κυρία Άγγελα. Γιατί ξεκίνησε το κακό από τον καύσωνα, όπου η μέλισσα θα χρειαστεί να βγει έξω πάρα πολλές φορές να κουβαλήσει νερό μέσα να συντηρήσει την υγρασία της υψέλης. Εκεί φτύρεται η μέλισσα, άλλες φορές καίγονται τα φτερά τους από τον καύσωνα και πέφτουν κάτω και δεν γυρίζουν ποτέ στις υψέλες. Υπάρχουν υψέλες οι οποίες δεν έχουν επάρκεια μελιού μέσα και αυτοκτονούν μέσα στα κελιά. Αυτή είναι η λιμοκτονία της μέλισσας που λέμε. Εκεί έχει χάσει ένα μελίσι παραγωγικό στη μέση της σεζόν. Το χάνεις εντελώς, το πας στην αποθήκη, πώς αλλιώς να το πω, έχει αυτοκτονήσει. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε αλόκοτες καταστάσεις. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή αδυνατούν οικονομικά να στηρίξουν τις μέλισσές τους. Με συγχωρείτε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα ξεκινήσεις τώρα τη σεζόν με 500 μέλισσες και κινδυνεύουμε να παραμείνουμε με 100, και αυτές από τη λιμοκτονία δημιουργούνται τεράστιες ασθένειες και αδυναμίες στις μέλισσες, που ούτε και αυτές θα φτάσουν το φθινόπωρο. Δηλαδή, όταν εγώ έχω ένα ζωικό κεφάλαιο 1.000 μελισσών, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. 1.000 μελισσών, και αυτή τη στιγμή έπρεπε να κοστολογείται η μέλισσα στα 200 ευρώ με το μέλι που θα έπρεπε να έχει μέσα από τα θυμάρια, και αυτό το πράγμα μηδενίζεται, καταλαβαίνετε, για μια τεράστια απώλεια, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επαφή. Κύριε Λονταράκη, καλημέρα σας προς το παρόν. Να πω κάτι το οποίο, ένα λεπτάκι θα ήθελα. Παρακαλώ. Ο κόσμος θα έπρεπε να γνωρίζει τις μελισσοκομείες στην Κρήτη, να πρέπει να γνωρίζει ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη με τη συνδρομή της Περιφέρειας και τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη μια επιτροπή που θα γνωμοδοτήσει για την καταστροφή σε όλο το νησί, όπως το κάνανε πέρυσι με την ακαρπία της Ελιάς, η οποία ακαρπία της Ελιάς συμπεριλαμβάνεται βέβαια μέσα στο κανονισμό του ΕΛΓΑ. Η ξηρασία στα μπέλια συμπεριλαμβάνεται μέσα στον ΕΛΓΑ. Μόνο η μελισσοκομεία δεν υπάρχει. Και μέσα από αυτή την επιτροπή θα τεκμηριώσουμε. Γιατί έτσι λειτουργεί το κράτος. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Όταν πας να ζητήσεις μια αποζημίωση, μια ενίσχυση, πρέπει να υπάρχει ένας επιστημονικός φορέας ή ένας κρατικός φορέας, ο οποίος θα το πιστοποιήσει. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Θα επιδιώξουμε να γίνει αυτό και στα νησιά της Ελλάδας. Γιατί εγώ, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Έχει συσταθεί δηλαδή αυτή η επιτροπή και έχει ξεκινήσει το έργο της, ή είναι υποσύσταση? Έχει ξεκινήσει, και καλό και οποιονδήποτε άλλο θέλει να συνεισφέρει και να βοηθήσει την κριτική και την ελληνική μελισσοκομεία, ότι είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες συνεργασίες. Να πάμε τεκμηριωμένα και ωραία στον Υπουργό και να ζητήσουμε, ας πούμε, ένα γενναίο ποσό ανακυψέλη, μήπως καταφέρουμε να σώσουμε τις μελισσοκομείες. Αυτό φαντάζομαι πάντως ότι γίνεται σε συνεργασία με τα επιστημονικά ιδρύματα, έτσι. Φυσικά, τα επιστημονικού φορείς είναι το ΕΛΜΕΠΑ μας, είναι το ΜΑΙΚ στα Χανιά. Η Κρήτη είναι πλούσια σε αυτά, δόξα τω Θεώ. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.